τώρα η έναξη του της αναμέτρησης. Προβλήματα και οι φιλοξενούμενοι των αστών. Και όλα αυτά παρενέργειες από το περίφημο Μητρό καθυστέρησαν τα πρωτοθλήματα στην έναρξή τους. Το Μητρό που τόσο δεινά έχει φέρει στο τοπικό ποδόσφαιρο θα τα πούμε σε λίγο, γιατί βγάζω θυμό για αυτό που συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό στο τοπικό ποδόσφαιρο. Τεράστια φάση, εξαιρετική απόκριση του τερματοφύρωχα των αστών. Πρώτη καλή στιγμή στο μάτς για τη Βόνη στο τρίτο λεπτό. Τελέσει το κόρνερ. Η Βόνη από την αρχή του αγώνα δείχνει τις διαθέσεις της. Το φάουλ προηγούμενο ήταν το Σταυρακάκι. Εξαιρετική εκτέλεση τροματοφύλακας, εξίσου υποδειγματικά στη γωνιά του η μπάλα σε κόρνερ. Για άλλη μια φορά έχουμε ποιοτική διαιτησία στο τοπικό, ο κ. Γκαραφαλάκης ο Κωστής. Με τους νεαρούς βοηθούς. Ο Λαδιανός έχει περάσει όμορφες στιγμές και αυτός εδώ με την Τριτονία. Πάει η Τριτονία, προς το παρόν είναι σε αχρησία. Να δούμε αν δύναμη ανθρώπινα να συνεχίσουν. Θα ψάξουν όμως πολύ δύναμη οι άνθρωποι που από τις 5 ομάδες του Ηρακλείου που έχουν θέματα με το Μητρό. Μια κατάσταση που συνεχίζεται, αναβάλλονται κάθε Σαββατοκύριακο οι αγώνες των 5 ομάδων. Για είναι ηρέμησε 11. Άντε, μπράβο. Αντί να βάλει το σκούπερ το φαρά στο σπίτι του, το βάζει σε ξένα σπίτια, σε σωματεία του Ηρακλείου που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση από το κράτος. Προσπαθούν μόνοι οι άνθρωποι να τα φέρουν βόλτα. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζουν την αιμονή του Υπουργού και των υπευθύνων για την ένταξή του στο Μητρό. Έκαναν την προσπάθεια τους άνθρωποι να ενταχθούν για χίλιες δυο λόγους, οικονομικοτεχνικούς και νομικούς λόγους, δεν μπόρεσαν να κατοχυρώσουν την αίτησή τους. Παρ' όλα αυτά δεν τους δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουν στο κεκπρόθεσμα την αίτηση. Έχουμε ποδόσφαιρο σε περιοχές κρίσιμες, ευαίσθητες περιοχές όπως το Αρκαλοχώρι, ο Όφα, διάβασα φορμή στο σχολείο μου σήμερα, το βρήκα από μια ανάρτηση του υπεύθυνου της Όφα, που ο άνθρωπος καλείται να απολογηθεί ότι δεν είναι απατεώνες ούτε κλέφτες και δεν χρωστούν κάτι, να δώσουν δυνατότητα ψυχαγωγίας θέλουν στο Αρκαλοχώρι. Με τα τόσα προβλήματα και με μια ακαδημία με τόσα παιδιά να μην μπορεί να έχει μια ομάδα στην Β1, παρακαλώ. Οι άνθρωποι είδαν τις δυσκολίες λόγω της κατάστασης με τους σεισμούς, αποφάσισαν στο Αρκαλοχώρι να αγωνιστεί σε μια κατώτερη κατηγορία για να υπάρχει ομάδα. Ούτε αυτό το επιτρέπει ο Υπουργός και οι υπεύθυνοι. Και για να μην βιαστείτε κάποιοι ότι αφορά τα σχολεία μου τον Υπουργό, η όλη ιστορία με το Μητρό ξεκίνησε
επί ΣΥΡΙΖΑ, Κοντονή, Υπουργείας Κοντονή. Από εκεί ξεκίνησε. Ποια πόρτα. Για να τα λέμε όλα. Και ξεκάθαρα. Είναι Μονγόφα, είναι ο Πίγασος, μια ομάδα που έχει έδρα εδώ. Διαβάσαμε και εκεί του κυρίου Μακράκη, του Προέδρου, τη δήλωση που μας λυπεί ιδιαίτερα. Μια ολόκληρη περιοχή Βιάνος δεν θα έχει ομάδα στα τοπικά. Γιατί έτσι γουστάρει ο υπουργός, έτσι γουστάρουν οι αυτοί που σχεδιάσαν όλοι το Μητρό όπως το σχεδιάσανε. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλες ομάδες. Θέρισος, Κουνάβη, έπιο προπονητής άνθρωπος, γιατί δεν είναι μήνες απραξίας, κάτι πρέπει να κάνει και αυτός. Τα παιδιά ψάχνονται δικαιολογημένα να βρουν μια ομάδα να παίξουν. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό είναι τα φόπλακα στο εραστικό ποδόσφαιρο και ντροπή σε εμάς που τους ανεχόμαστε με αυτές τις συμπεριφορές. Και πάντα μιλάμε για το εραστικό ποδόσφαιρο, πάντα, που δεν κοστάει σε κανένα τίποτα διαχρονικά, δεν έχει πάρει επιχορηγήσεις για να δέχεται τέτοιο ανηλαιή πόλεμο. Δεν υπηρεσεί κανένα το στάδιο το δημοτικό για να μπορεί να το διαχειρίζει, για να στερεί του δυνατότητες άθλησης στα σωματεία αυτά που δεν είναι ταγμένα στο Μητρό. Αυτά. Σε καλό φεγγάρι βρίσκονται και οι δύο ομάδες. Λαδιανός. Απόκρουση του. Απόκρουση εξαιρετική του Δροσατάκη. Συνέχεια δεύτερο σου τσοδοκάρι. Μεγάλη φάση. Πρώτη στον αγώνα για Τσασίτες. Δύο μεγάλες φάσεις έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά αυτή εδώ ήταν σαφώς καλύτερη. Ήταν για τους φιλοξενούμενους στο 14ο λεπτό. Άφησε μια φάση περίεργη. Ο Βλάχος το 1-0. Ο Βλάχος το 1-0. Ο Βλάχος το 1-0. Στο 15ο, αμέσως μετά τη φάση των ασιτών, ο Βλάχος ανοίγει λογαριασμό σήμερα για τη Βόνη. Παράπονα από τους φίλους των ασιτών εδώ, τους ανθρώπους, στον επόπτη, στον κύριο Καταρτζόγλου. Τώρα τελειώνει η αντιδράση των αστών. Χρωματοφύλακα. Κάρτα έβγαλε. Ακούσαμε το επίμαχο. Την κρατάω την μπάλα της χρωματοφύλακας. Ο κ. Γαρφαλάκης δεν την κρατάς. Το 1-0 γεγονός. Σέντρα. Κοντά στο δεύτερο γκολ για την εκτέλεση του φάουλ που κέρδισε ο Ζερβάκης. Στο 38 είμαστε τώρα. Ζερβάκης το κέρδισε, Ζερβάκης θα το εκτελέσει. Όχι, ο Σταυρακάς θα το εκτελέσει. Ζερβάκης κουτσένει ακόμα. Πέρασε η μπάλα, κύριε, τον γκολ. Ποιος το έβαλε τώρα εδώ. Ποιος το έβαλε.
ο Αλεξίου πρέπει να είναι ο σκόρερ. Αν δεν ακυρώθηκε τον γκολ, τσάμπα οι χαρές και τα πανηγύρια. Ακυρώθηκε λοιπόν τον γκολ από τον κύριο Καταρτζόγλου. Το γκολ του Αλεξίου δεν σημειώθηκε τελικά. Τέλειωσε η φάση λοιπόν, δεν μέτρησε το γκολ του Αλεξίου. Ακυρώθηκε λοιπόν με υπόδειξη του βοηθού και σύμφωνη γνώμη του κ. Βαρεφαλάκη, το γκολ που σημείωσε ο Αλεξίου. Τώρα ήρθε ο Βλάχος στο 2-0. Ο Βλάχος στο 2-0. Ο πρόεδρος θα δίνει όλα εδώ. Το 2-0 ο Βλάχος. Δύο γκολ του Βλάχου. Δύο γκολ ο Βλάχος λοιπόν. Το 2-0 για τη Βόνη στο 42. Δύο τα τέρματα του Βλάχου. Δύο και της Βόνης. Το 2-0. Ακυρώθηκε το γκολ. Προηγούμενα ο Βλάχος αποκατέστησε τα πράγματα, έκανε το 2-0. Είναι γεγονός το 2-0 τώρα. Δεν χρειάζεται. Ο Ζερβάκης, ξανά Ζερβάκης μπροστά, μια παλιά πήγαινε για τους Καρβελάκη που είχε ανέβει. Απογοήτευση στην φιλοξενούμενους των ασιτών με την ροή του παιχνιδιού. Είναι κάτω ο Βλάχος, δέχεται άλλο μάλλον τραυματία. Δεν χρειάζεται άλλους τραυματίες η Βόνη, αρκετούς έχει τα παιδιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την τριμμάτα των αστών. Μια χαρά παίζουν τα παιδιά. Ο γονάς είναι σε απόλυτο φιλαθλέβα. Πλαίσια. Σκόρερ ο Βλάχος. Περιμένει ο κύριος Παπακώστας να το πατήσει. Εδώ ο κύριος Παπακώστας. Θα το αφήσει να το παλέψει ο Βλάχος. Δεν μπορώ να το κουνήσω, ακούσαμε να λέει ο Βλάχος. Αλλά είναι δύναμη ο παιχταράς. Θα το παλέψει αυτός. Μια χαρά μπορεί, λέει ο κύριος Παπακώστας. Μάλλον ξέρει καλύτερα τον Βλάχο από τον οποιοδήποτε. Τι είναι δυνατό καρύδι. Μπήκε μέσα, κάτι ξέρω ο κύριος Παπακώστας. Ο coach, ο έμπειρος coach. Ξέρει και τον Βλάχο. Τις δυνατότητες του Βλάχου. Σκαρβαλάκης εκεί, 2-0 η Βόνη. Λήξη ημιχρόνου, 2-0 Βόνη ασίτες. Βλάχος με τα δύο γκολ του κάνει τη διαφορά στο σημερινό αγώνα για την ομάδα της Βόνης. Ο
Μυρωδιάς ο Γιώργης, βράχος εκεί στην άμυνα. Καλογερίδης, όχι ο Γελαδάς, που μάκρυνε. Ο Ζερβάκης στην περιοχή πήρε το κόρνερ. Είπαμε ότι κάνει άνω κάτω την άμυνα σήμερα ο Ζερβακάς. Εσυχτοδός αποκρούει ο Δροσοτάκης από κοντινό σουτ. Καλή στιγμή για τις ασίτες. Στο 57. Ζερβάκης, 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 Ζερβάκης στο 3-0. Ο Ζερβάκης στο 3-0. Ο Ζερβάκης αφιερώνει. Ζερβάκης στο 3-0. Ζερβάκης στο 3-0 λοιπόν. Το 58 είμαστε τώρα, στο 57 έρθε το γκολ. Το 57 λοιπόν ο Ζερβάκης το 3-0. Αλλαγή, Καλογερίδης. Βγαίνει Παπαγγελής στο νούμερο 13, παίρνει θέση στο αγωνιστικό χώρο. Κλειδί σήμερα για τη Βόνη. Όχι για τον γκολ τόσο, για την προσπάθεια και τις ευκαιρίες από το offside. Εδώ δεν μετράει. Δεν μετράει ό,τι έκανε ο Παπακώστας. Εδώ έχει υποδείξει ο βοηθός από εδώ, υπόδειξε offside. Το γκολ για τις ασίτες, μείωσαν σε 3-1 στο 67. Ήρθε το γκολ για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Λίγο έγινε να γίνει το τσάφ πάλι εκεί, να κλέψει ο Ζερβάκης. Κόρνερ για τις ασίτες. Ο Δροσοτάκης μπάλα σε κόρνερ. Ο Σκαρβελάκης λοιπόν θα δώσει τη θέση του στο Μυρωδιά τον Τίτο. Για αυτά τα υπόλοιπα 16 λεπτά. Βόνη είναι μπροστά 3-1. Συνεχίζει την προσπάθεια κοντά στο γκολ και είναι το γκολ, το τέταρτο γκολ! Ο τέταρτο γκολ για τη Βόνη! Παπακώστας ο Δημήτρης! 4-1 η Βόνη! Και υπόκρουση από το μεγάφωνα του φιλάθλου για το γκολ του Παπακώστα. Τίτο! Μπράβο ρε! Γεια σου ρε Μιτσάρα, λεβεντόπεδο! Το τέταρτο γκολ, 4-1 η Βόνη. Το γκολ ήρθε στο 75, είμαστε τώρα.
με σκόρερ το Δημήτρη Παπακώστα. Καλά, η Τζάκης λοιπόν στη θέση του Βλάχου που ήταν τραυματίας από το πρώτο μέρος. Σηκώσει τη σημαία ο βοηθός ο κύριος Καταρτζόγλου. 21 το λεπτό, η Βόνη μπροστά 4-1. Βγήκε συνέχεια το σου. Μπράβο Μανολιό. Μπράβο Μανο. Ποιος το βάλε? Ζερβάκης πάλι, Ζερβάκης. Ζερβάκης το 5-1. Ένα παράξενο γκολ. Μείναμε στη φάση που κάποιοι φώναξαν για πέναλτι. Ζερβάκης όμως έκανε το 5-1. Διαστάσεις τριάμβου στην νίκη της Βόνης. Εδώ είναι η αφιέρωση του 5-1. Ψηλά στη λίστα το σκόρερ της Α1 οι ποδοσφαιριστές Βόνης. Ανεβαίνουν. Πλουραλισμός στο σκοράρισμα. Το 5-2. Το 5-2. Το 5-2. Σκόρερ και πρέπει να το σημειώσω ο Μανολιτσάκης. Μανολιτσάκης το νούμερο 3 πρέπει να είναι ο σκόρερ του 5-2 για τις Ασίτες. Στο 84 όλα αυτά, Τίτος ο Μυρωδιάς αφήνει πίσω τον Ζερβάκη. Ζερβάκης, πέρασε ο Ζερβάκης, πέρασε ο Ζερβάκης. Αριστερά στον Παπακώστα αφήνει ο βοηθός. Δύο έχουμε πει στο σκορ και είμαστε στο 89. Είμαστε στο 89. Μια κάρτα, δεύτερη κάρτα κίτρινη, συνεχόμενη, συνεχίζει κόκκινη στο 89. Στο 89 κόκκινη για τις Ασίτες. Στο 89 λοιπόν κόκκινη για τις Ασίτες. Ο Ρουμπάκης το νούμερο 6, κόκκινη για τις Ασίτες στο 89. Κόκκινη λοιπόν για τις Ασίτες στο 81 το λεπτό. Με 10 ποδοσφαιριστές τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο λεπτό, ένα λεπτό συν τις καθυστερήσεις. Δεύτερη συνεχόμενη, δύο κίτρινες, κόκκινη από τον ρεφ. Είμαστε ήδη με αυτά και με αυτά που τα είδαμε χωρίς σχόλια. Το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 2,5 έχουν πάει ήδη. Η Βόνη είναι μπροστά. Είναι μπροστά 5-2. Σε αυτό θα μείνουμε. Πέντε. Τρία. Στο 5-3. Ένα γκολ για τις Ασίτες στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων λοιπόν. Οι ασίδες μείωσαν σε 5-3. 5-3 με 10 ποδοσφαιριστές. Είχαμε την αποβολή του Ρουμπάκη προηγούμενα. Έξι λεπτά καθυστερήσεων έχουμε συμπληρώσει ήδη. Λήξη. 6 λοιπόν λεπτά ήταν ο συνολικός χρόνος πρόσθετος. 5-3 το τελικό αποτέλεσμα. Να ρωτήσω πόσο πήγε. 5-3. Για τη Βόνη, ε. Ναι. 5-3. Το ξέρω ρε γαμώτο, το ξέρω.